Έχουμε κοντά μας τον παίκτη του Πορφύρα, τον αρχηγό, τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Γιώργο, έκανες ό,τι μπορούσες, τον τρέπεις να πω. Εμένα προσωπικά η εμφάνισή σου με συγκλώνησε στη μετάδοση. Έλεγα ότι δεν είναι δυνατόν να μπαίνω σε αυτά. Έβαλες ότι δεν έμπαινε σήμερα, αλλά δεν ήταν αρκετό. Όχι μόνο εσύ, αλλά και συμπαίκτης, σκόρανε 16 τρίποντα. Πολύ δύσκολα σουτ, με άμυνες. Τι ήταν αυτό που έλειψε τελικά, ενώ μπορούσατε να ρουκανίσετε τη διαφορά, δίνετε ότι φτάνατε και δεν πήρατε κάτι καλύτερο από τη σημερινή αναμέτρηση εδώ στην Άξο? Αρχικά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε όλοι. Η προσπάθεια ήταν ομαδική. Οι συμπαίκτες με βοήθησαν να βάλω αυτά τα δύσκολα σουτ. Κάναμε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες, τις οποίες δουλέψαμε μέσα στην εβδομάδα, δεν ήμασταν. Είχαμε την απαραίτητη συγκέντρωση να τις εφαρμόσουμε στο γήπεδο. Έχουμε, η αλήθεια να το πω με βαριά την καρδιά, δεν μου αρέσει να το λέω, έχουμε κάποια παραπονάκια. Κοιτάμε να λύσουμε τα λαθάκια μας για να είμαστε καλύτεροι στο επόμενο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ομάδα της Νάξου για την φιλοξενία της. Και εύχομαι καλή συνέχεια και στις δύο ομάδες, και σε εσάς και σε εμάς. Είναι μια ομάδα που μου αρέσει να την παρακολουθώ. Θυμίζει λίγο κολεγιακό μπάσκετ, είναι run and gun, δεν χάνει τις ευκαιρίες, θέλει να τρέξει τον ενδιασμό. Είναι αθλητική ομάδα, είναι νέα ομάδα. Είναι όμως ένα ρόστερ που κατά περίπου 90%, αν δεν κάνω λάθος, έχει αλλάξει σχέση με πέρσι. Οπότε είστε μια νέα ομάδα θεωρητικά όσον αφορά την ταυτότητα. Ποιοι είναι οι στόχοι του φετινή στόχη του Πορφύρα? Γιατί ο όμιλος, όπως πολύ καλά ξέρεις, είναι ένας όμιλος που μάλλον δεν μας συμφέρει να παίζουμε, θα προτιμούσαμε να ήμασταν κάπου αλλού. Η αλήθεια είναι ότι ο ανταγωνισμός είναι κάτι το οποίο επιδιώκουν οι αθλητές και νομίζω ότι είναι προτιμότερο να είσαι ένα δύσκολο όμιλο και να έχεις παιχνίδια σαν το σημερινό, παρά να μπαίνεις μέσα και να κερδίσεις 30 πόντους. Ναι, ασφαλώς, δεν παίρνεις τίποτα. Είναι πιο ωραίο και για τους θεατές, ασφαλώς. Ναι, όπως είπατε, είμαστε κατά 90% καινούργια ομάδα, 95%. Και μάλιστα πολλά παιδιά δεν γνωριζόμασταν και μεταξύ μας πριν παρά μόνο στον χώρο του μπάσκετ. Στόχος είναι να δέσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε και πιστεύω ότι έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ καλό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε δουλειά και παιχνίδι με το παιχνίδι, όπως το αποδεικνύουμε, είμαστε καλύτεροι. Ένα έτσι, σχόλιο για τον κόσμο. Ήταν ένα σχετικό γεμάτο γήπεδο σήμερα. Πες μου, πώς νιώθει ένας αθλητής όταν πέσει μια ατμόσφαιρα, να το πω έτσι. Είναι ωραίο για κάθε αθλητή να αγωνίζεται σε ένα ζεστό γήπεδο από κόσμο, είτε είναι γηπεδούχος είτε είναι φιλοξενούμενος. Και εμένα προσωπικά μου δίνει κίνητρο. Μ' αρέσει να παίζω σε τέτοια γήπεδα. Δηλαδή, είναι σπάνιο σε τέτοιες κατηγορίες να βλέπουμε τόσο ζεστό το κόσμο με την ομάδα της περιοχής του. Όσον αφορά το νησί, επειδή έχω υπάρξει εδώ πέρα, έχω ζήσει εδώ πέρα κάποιους μήνες με τη δουλειά, μ' άρεσε πάρα πολύ, είχα χρόνια να έρθω, έχει ανέβει 100%. Έχει ανέβει πάρα πολύ. Είμαι σίγουρο ότι θα είναι ένα προορισμό για να επιλέξει το καλοκαίρι να κάνει ένα διακοπέ. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, που κάναμε και είδηση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, στο Πορφύρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, υγεία και εύχομαι να πετύχει όλου του στόχου. Να είστε καλά.